των ανεξαρτήτων Ελλήνων προς τους ψηφοφόρους σας, τους υποψήφιους ψηφοφόρους σας τώρα, που στηρίξατε μνημονιακές πολιτικές και θα πρέπει η νέα κυβέρνηση, εάν συμπράξει πάλι καθόλου ΣΥΡΙΖΑ, να εφαρμόσει και να διαχειριστεί μνημονιακές πολιτικές. Επειδή με το Μάκη είμαστε πάρα πολύ φίλοι και προσωπικοί, αλλά άλλο το πολιτικό, όπως λέει, και άλλο το προσωπικό, θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία έχουν καταντήσει να είναι η τζάμπα πολιτική μάγκε τη υπόθεση. Πήγαμε εμείς, ματώσαμε 6 μήνες. Όχι στα 4 πάντως. Ματώσαμε όρθιοι εμείς. Έτσι, μπράβο. Όρθιοι. Για 4 λεπτά. Λοιπόν, πήγαμε, ματώσαμε 6 μήνες. Ματώσαμε διαχειριστικά με τον κύριο Μάρδα, δεν φοβάμαι να πω τα ονόματα. Δουλέψαμε πάρα πολύ διαχειριστικά. Πληρώσαμε πάνω από 8,5 δις από το ταμείο για να εξυπηρετήσουμε τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, των τριών 5 κυβερνήσεων, χωρίς να πάρουμε καμία δόση. Και έρχεται τώρα η Νέα Δημοκρατία να μας κάνει τον πολιτικό μάγκα να πάρει τον deal που φέρνουμε εμείς στο τραπέζι, το οποίο έχει και τη διαχείριση του χρέους. 20 δισεκατομμύρια σχεδόν λιγότερα πλεονάσματα από αυτό που είχαν υπογράψει αυτοί πέρυσι τον Ιούνιο. Φέρνουμε αναπτυξιακό. Ναι, φέρνουμε 10%. Δεν είναι πολύ ο λογαριασμό. Δεν ανέβηκε καθόλου. Είμαι εδώ να τα λύσουμε όλα. Ποιο λογαριασμό ανέβηκε. Πείτε μου, ποιο λογαριασμό ανέβηκε. Για να πάρουμε αυτό το πρόγραμμα στήριξη, κύριε Καμένο, τριετία, πλαφόνο 86 δι. Ποιο είναι ο λογαριασμό που ανέβηκε. Ωραία, λοιπόν, να πούμε τώρα για τον λογαριασμό. Επειδή πέφτεται σε άνθρωπο που γνωρίζει. Ποιο είναι ο λογαριασμό. Ιούνιο του 2014, στην έκθεση του Δούνου του στην 151 και στι σελίδε 138-145 έχει υπογράψει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, ναι, μέτρα 11 δις. Τα έχετε υπογράψει, 11 δις είναι μέσα. 11 δις. Δεν υπάρχει κανένα καρδούμα. Αυτό είναι ψέμα. Μην με κόψετε, Σημάκη. 151. Εγώ μιλάω με στοιχεία. Μιλάω με στοιχεία. Έχουν υπογράψει τα μέτρα, όχι. Και τα 86 δις πρέπει να πω κάτι. Όχι, όχι, θα λίγο ο χρόνο. Γι' αυτό. Από τα 86 τα 54 δις είναι δάνεια τη τετραετία. Των μνημονιακά εξυπηρέτηση νέων δανείων. Τα πιο τσούπα να ήταν. Και ο Θεοδωράκης, είπε καμένο, και εγώ πρωθυπουργός, έπρεπε να βρω 54 δις του Παπανδρέου, του Σαμαρά και του Σαμαράς. Βενιζέλου. Δεν πλήρωνε δάνεια 2,5 χρόνια. Κύριε Γιακουμάτη, δεν πρόκειται να τελειώσουμε έτσι. Ναι, αφήστε με δόσεις. Χωρίς κάποια κουμάτια, χωρίς τίποτα. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Κύριε Καμένο, και θέλω να πω το εξής. Το μήνυμα είναι ότι εμείς φέραμε την καλύτερη συμφωνία που υπήρχε. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Σαμαράς δεν έχει υπογράψει τίποτα. Έλεγε θα σκίσει τα μνημόνια από το Σεπτέμβριο του. Κατρατήσαν το χαλί. Το στείλανε. Αφού μας ρίξατε. Εσύ. Δεν σας ρίξαμε καθόλου. Και εγώ θέλω να πω το εξής. Και εσείς κάνατε και μία, αν θέλετε, εχθρική ενέργεια προς το δημόσιο. Εκείνο εδώ ο κύριος Μούγκερ, γιατί εγώ ήμουν επιχειρηματίας πριν 7 μήνες. Προπαγανδίζατε ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε θα πάρετε τα λεφτά σας πίσω. Δηλαδή αυτό έκανε καλό στην οικονομία. 51 δις από τις τράπεζες. Το είπε η Νέα Δημοκρατία. Βέβαια. Ένας άνθρωπος το είπε. Εσείς. Όλη η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία του έλεγε ότι είναι επικίνδυνος ο Τσίπρας. Και αυτό απασταθεί την οικονομία. Εντάξει, τον Μπούρκα Μπούρκα δεν το λέγαμε. Τον Μπούρκα Μπούρκα δεν το λέγαμε εμείς. Εγώ διαφωνώ και με αυτά που γίνονται και με τον ΣΥΡΙΖΑ και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Κοίτα τον αρχηγό σου. Δεν ανέχομαι σαν πρώην επιχειρηματίας και νέος πολιτικός να έχω το κανάλι της Βουλής και να μου κάνει αυτή τη στιγμή προπαγάνδα με 5 ανθρώπους. Ποιος την έβαλε. Όλοι μαζί την ψηφίσαμε, Μάκη. Όλοι την ψηφίσαμε. Του Τσίπρα είναι η προεκλογικά για εμένα είναι λάθος να γίνεται αυτή η προπαγάνδα. Μονομερής. Σοβαρά. Να είμαστε, ναι. Την πρώτη είναι ο Τσίπρα, θα δικαιωθώ εγώ. Θα πάμε. Δεν την ψήφισε. Να σα ρωτήσω κάτι. Να πάμε σε κάτι άλλο, παρακαλώ. Διότι πριν βλέπαμε και τις εικόνες όλες αυτές και συζητούσαμε για το μεταναστευτικό. Εσείς διαφοροποιήστε σε αυτό το θέμα. Ναι, την Ιθαγένεια δεν την ψηφίσαμε. Υπάρχουν πολλά προβλήματα και εδώ ήταν πολιτικό το ζήτημα πολλά χρόνια πριν. Διότι υπήρχαν κονδύλια από την Ευρώπη, αλλά δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ επί 40 χρόνια δεν μπορέσανε να απορροφήσουν ένα κονδύλι για αυτή τη δουλειά. Γιατί? Μην το λες. Ακούσε με. Γιατί οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι της δεν θέλανε στο σπίτι να κάνουν κέντρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν θέλανε οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες. Δεν θέλανε. Όπως δεν θέλουν τα σκουπίδια, δεν θέλανε χρόνια για να απορροφήσουν τα κονδύλια για να έχουν τους μετανάστες. Και πρέπει να πούμε εδώ και η αλήθεια ότι ο Γεωργίου πριν να φύγει από την Ελλάδα έδωσε δύο νούμερα. Μάκη, πριν να φύγει, ο δικός σας ο Γεωργίου. Το ΑΕΠ το εξάμηνο ανέβηκε 1,5% σε αιτήσια βάση. Αυξήθηκε 1,47% και σε τριμηνιαία βάση 0,77%. Αυτό κάτι λέει. Ναι. Δεν λέω ότι κάνουμε τα πάντα σωστά. Αλλά το δώρο θα το πάρετε, αλλά πρέπει να αναγνωρίσετε τη μάχη και το αίμα που χύθηκε. Δημήτρη, διότι 20 δις λιγότερα πλεονάσματα δεν τα πετύχατε. Τα είχατε υπογράψει. Ρυθμοί ύφεση προβλέπω. Συν 20. Ναι, θα έχουμε ρυθμού ύφεση, αλλά το εξάμηνο έχουμε ανάπτυξη στο ΑΕΠ. Ελάτε και εγώ το έκανα. 3% ύφεση. Γίνεται μια συζήτηση η οποία πραγματικά με σοκάρει. Οφείλω να πω